Θα δούμε πώς λειτουργεί ένας δίχρονος κινητήρας. Τοποθετούμε το πιστόλι στο άνω νεκρό σημείο, εκεί που είναι πάνω. Εδώ πάνω αρχίζει ο πρώτος χρόνος, δηλαδή τη στιγμή που έχει δώσει σπινθήρα τον μπουζί και υπάρχει ανάφλεξη. Και από τη στιγμή που υπάρχει ανάφλεξη υπάρχει ο χρόνος της εκτόνωσης. Δηλαδή το πιστόνι με την πίεση που δημιουργεί μέσα το μείγμα αέρα βενζίνη σπρώχνει το πιστόνι προς τα κάτω. Το σπρώχνει και κάποια στιγμή βλέπουμε εδώ τι γίνεται, ότι στα πλάγια υπάρχει μια τρύπα εδώ. Αυτή εδώ η τρύπα ονομάζεται σάρωση. Υπάρχει μία δεξιά και μία αριστερά. Και ταυτόχρονα υπάρχει και αυτή εδώ η θηρίδα εξαγωγής. Επόμενος λοιπόν, τι γίνεται, τη στιγμή της εκτόνωσης έχουμε τι, και το χρόνο της εξαγωγής. Και ταυτόχρονα το μείγμα που υπάρχει κάτω στον ψωφαλοφόρο θάλαμο εδώ, το πιστόνι το πιέζει το μείγμα αυτό και το βγάζει από τα πλάγια, δηλαδή βγάζει το μείγμα που είναι τι, βενζίνη και αέρας. Και συνεχίζει προς τα πάνω να κάνει τον χρόνο της συμπίεσης. Συμπίεση, κλείνουν οι δύο θηρίδες της σάρωσης και ταυτόχρονα της εξαγωγής και δημιουργείται η συμπίεση μέχρι λίγο πριν το άνω νεκρό σημείο δίδες πυνθίας. Παρατηρώ όμως ένα άλλο φαινόμενο, ότι εδώ κάτω στην κάτω πλευρά του πιστονιού υπάρχει μια τρύπα η οποία επικοινωνεί με το πιστόνι, δηλαδή η τρύπα αυτή, εάν βάλουμε το μέσα εδώ, θα δούμε ότι υπάρχει μία τρύπα που αρχίζει από το πιστόνι και καταλήγει εδώ μέσα από την κάτω πλευρά του πιστονιού. Τι σημαίνει ότι εδώ υπάρχει ο χρόνος της εισαγωγής, δηλαδή εδώ μπαίνει, από εδώ από το καρμπυρατέρ μας μπαίνει το μείγμα, περνάει ο αέρας, ταυτόχρονα μέσα εδώ υπάρχει βενζίνη και παρασύρει, ο αέρας παρασύρει τις σταγόνες που βρίσκονται στην άκρη εδώ του Ziegler, κάπως έτσι είναι, στο κέντρο, μια μικρή σταγονίτσα βρίσκεται στο κέντρο, την παρασύρει και έτσι εδώ μέσα εισέρχεται στο κάτω σημείο του πιστονιού αέρας και βενζίνη, ένα μείγμα. Επομένως λοιπόν, τι έχουμε τη στιγμή της συμπίεσης, έχουμε ταυτόχρονα και εισαγωγή. Και το πιστόνι λοιπόν αρχίζει και ανεβαίνει, συμπιέζει το μείγμα μερικές μέρες πριν το άνω νεκρό σημείο, θα δούμε λίγο μετά αυτές τις μοίρες, δίνεται σπινθήρας, ανάφλεξη, εδώ ανάφλεξη του μείγματος και ταυτόχρονα έκρηξη. Και δημιουργείται η εκτόνωση, ο χρόνος της εκτόνωσης προς τα κάτω κατεβαίνει. Ταυτόχρονα όμως, κατεβαίνοντας προς τα κάτω σε την εκτόνωση, συμπιέζει και το μείγμα που έχει κάνει εισαγωγή μέσα εδώ στον κάτω θάλαμο, δηλαδή στην περιοχή που βρίσκεται ο στρόφαλος μέσα, υπάρχει και το μείγμα ήδη που είχε γίνει λίγο πριν την εισαγωγή που έκανε και βρίσκεται μέσα τώρα στον θάλαμο, στον στροφαλοφόρο θάλαμο. Κατεβαίνοντας λοιπόν το πιστόνι προς τα κάτω, συμπιέζει αυτό το μείγμα και συμπιέζοντας προς τα κάτω τι, το βγάζει από τα πλάγια εδώ, από τη θηρίδα σάρωσης που έχει δύο. Δηλαδή πιέζει και ταυτόχρονα από τα πλάγια υπάρχουν δύο σημεία σωληνάκια, διάδρομοι, από τα πλάγια που καθοδηγεί το μείγμα στην πάνω πλευρά, δηλαδή από την κάτω προς την πάνω πλευρά του πιστονιού. Είναι δύο και αυτές λέγονται θηρίδες σάρωσης. Εδώ λοιπόν τώρα έχουμε το μείγμα, βενζίνη και αέρα. Ταυτόχρονα όμως έχουμε και την θηρίδα εξαγωγής ανοιχτή, που σημαίνει τι, με τον στροβιλισμό που δημιουργείται εδώ μέσα,
σπρώχνει το καθαρό μείγμα λίγο και από τα καυσαέρια που αν έχουν απομείνει λίγο, αλλά ταυτόχρονα όμως φεύγει και λίγο, χάνουμε και λίγο μείγμα στην εξαγωγή. Συνεχίζει λοιπόν τώρα ανεβαίνει προς τα πάνω, πιέζει λοιπόν αυτό το μείγμα το οποίο έχει ανέβει από την θύρα σάρωσης εδώ, το συμπιέζει, κλείνει και η θηρίδα εξαγωγής και αρχίζει ο χρόνος πάλι της συμπίεσης και ανάφλεξη εκτόνωσης. Δηλαδή, σε ένα δίχρονο κινητήρα τι έχουμε? Έχουμε συμπίεση και ταυτόχρονα εισαγωγή. Και στην εκτόνωση τι έχουμε? Εκτόνωση και εξαγωγή. Δηλαδή, κάθε φορά που το πιστόνι από το άνω νεκρό σημείο πάει προς τα κάτω, έχουμε δύο χρόνους. Και από το κάτω προς το άνω είναι άλλοι δύο. Επομένως λοιπόν, προς την κάθοδο έχουμε εκτόνωση εξαγωγή και προς την άνοδο έχουμε συμπίεση εισαγωγή. Αυτός είναι ο χρόνος του ενός δίχρονου. Δηλαδή, με μία περιστροφική κίνηση του στροφαλοφόρου μας άξονα έχουμε τέσσερις χρόνους. Το οποίο δεν συμβαίνει το ίδιο με τον τετράχρονο κινητήρα που θα δούμε. Εδώ έχουμε ένα το λεγόμενο θεωρητικό διάγραμμα ενός δίχρονου κινητήρα. Τι βλέπουμε? Ότι έχουμε άνω νεκρό σημείο, κάτω νεκρό σημείο. Όταν το πιστόνι αρχίζει από το άνω νεκρό σημείο εδώ, το χρόνο της εκτόνωσης, βλέπουμε ότι εδώ, οι θηρίδες λοιπόν σάρωσης και εδώ, εξαγωγής ανοίγουν πριν το άνω κάτω νεκρό σημείο. Έχουμε λοιπόν 55 μοίρες ότι ανοίγει η θηρίδα εδώ εξαγωγής και 45 περίπου μοίρες ανοίγει η θηρίδα σάρωσης. Το πιστόν λοιπόν κατεβαίνει κάτω, πάει στο κάτω νεκρό σημείο και αρχίζει να ανεβαίνει. Ανεβαίνει και κλείνουν τώρα οι θηρίδες της σάρωσης στις 45 μοίρες μετά το κάτω νεκρό σημείο και η θηρίδα εξαγωγής κλείνει τις 55 μοίρες μετά το κάτω νεκρό σημείο. Και αρχίζει λοιπόν, όλα αυτά έχουν κλείσει, αρχίζει ο χρόνος της συμπίεσης. Κάπου εδώ στο δέλτα υπάρχει η ανάφλεξη λίγο πριν το άνω νεκρό σημείο, περίπου στις 10 με 35 μοίρες πριν το άνω νεκρό σημείο, δίαιτες πριν θύρας, φλέγει το μείγμα και συνεχίζει το πιστόνι να ανεβαίνει προς τα πάνω. Και αρχίζει η κάθοδος του. Βλέπετε ότι είναι λίγο πιο πολύπλοκο εδώ, να εδώ έχουμε τα γράμματα που σημαίνει ότι η χρόνη είναι λίγο πιο πολύπλοκο το διάγραμμα του δίχρονου από το τετράχρονο, που θα δούμε σε λίγο.